Τι να ευχηθούμε. Υγεία. Υγεία. Πόσο σημαντική είναι η υγεία. Δεν νομίζω. Για όλους. Φάνηκε στην ιστορία. Για όσους θέλουν να κάνουν όνειρα, ειδικά τα νέα παιδιά αυτά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, με τον πρωταθλητισμό. Οπωσδήποτε. Που χαίρονται τη νίκη, τη πρέπει λίγα. Να έχει την υγεία του. Βασικό πράγμα. Στην ιστορία με το αεροπορικό δυστύχημα, δέστη. Έγινε πόσα νέα παιδιά φύγανε. Ναι. Και να πούμε και μια και ξεκινάς με αυτό, ότι για την Σαπεκοένση, για την ομάδα αυτή, ήδη ο Ροναλντίνιο με τον Ρικέλμι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να φορέσουν τη φανέλα, φυσικά χωρίς να πληρωθούν, προκειμένου να βοηθήσουν ξανά στην αναγέννηση της ομάδας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η είδηση κάνει τώρα το γύρο του κόσμου. Τώρα. Εμείς όμως θα πάμε μέχρι τη Ζάκυνθο. Εκεί που παλεύουν για να κρατήσουν. Ο Λεωνίδας Κουτσούκης δίνει τη δική, δική του μάχη. Είναι ποδοσφαιριστής 21 ετών. Αγωνίζεται με την φανέλα της Ζακύνθου. Πάσχει από οξία λεμφοβλαστική λευχαιμία και πρέπει να γίνει μεταμόσχευση μυολού των οστών στην Βοστόνη. Τα μέσα, τα οικονομικά είναι πενιχρά και γι' αυτό χρειάζεται συνδρομή όλων μας. Και όπως λέει και ο ίδιος στο διαδίκτυο, γιατί μόνος του έκανε την ανάρτηση, οι γονείς του δεν αντέχουν να σηκώσουν αυτό το οικονομικό άθροισμα που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όλους μας. Έχει όμως καλούς φίλους. Έχει πολύ καλούς συναθλητές. Όλοι οι ποδοσφαιριστές του ΨΑΤ κινητοποιήθηκαν για να τον βοηθήσουν. Ένας από τους ανθρώπους που τον βοηθά πάρα πολύ, τον βοηθούσε και όταν ήταν στην ομάδα ενεργός, είναι ο κύριος Μαλιούφας. Είναι ο γιατρός της ομάδας, αλλά είναι και πρόεδρος της ΕΠΣ Ζακύνθου. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι πρέπει να βοηθήσουμε τον Λεωνίδα, τον συνονόματό μου Λεωνίδα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαλιούφα? Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη στη Ζάκυνθο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην εκπομπή. Για μας ο σκοπός είναι ιερός. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι το δικό μας παιδί. Είναι το παιδί όλης της Ζακύνθου. Είναι ένα παιδί που εδώ και 8 μήνες, 9, δίνει έναν ξεχωριστό αγώνα και με τη δικιά του ελπίδα και πίστη συμπορευόμαστε όλοι σε αυτό το δρόμο και ελπίζουμε όλη αυτή η ιστορία να έχει έρθει ο τέλος, γιατί έχει κινητοποιηθεί όλος ο κόσμος εδώ, η νομαρχία, ο Δήμος, οι υπάλληλοι, άνθρωποι απλοί και άνθρωποι μεγάλοι και σπουδαίοι. Έχουμε κάνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα και συνεχίζουμε τον αγώνα αυτόν μέχρι να δώσουμε την ελπίδα ξανά σε αυτό το παιδί, το οποίο με την πίστη του και την ταπεινοφροσύνη του και την αγάπη του για τη ζωή μας εμπνέει όλους. Λέμε πόσο σημαντική είναι η ευχή να έχουμε την υγειά μας για όλους. Ακόμα και, και για τα νέα παιδιά, ειδικά τις ποδοσφαιριστές, λέγαμε και γι' αυτό το τραγικό συμβάν στην τη βραζιλιάνικη ομάδα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν το κατανοούμε όταν μας προλαβαίνουν εξελίξεις καθημερινότητα, όταν υδρώνουμε, όταν έχουμε το άγχος της νίκης, αν μας χρησιμοποιήσει ο προπονητής ή όχι. Και όταν έχετε αυτή τη στιγμή, λέμε με τι πράγματα ασχολούμαστε, όλα. Κύριε Μαλιού. Όπως είπατε, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα μέρος ανταγωνισμού. Μπορείς να κάνεις σπουδαία πράγματα ή λιγότερο σπουδαία, αλλά η ζωή είναι το πάνω. Η υγεία είναι ακόμα κάτι περισσότερο από ό,τι πιο σπουδαίο έχουμε. Και όταν βλέπετε αυτή την εικόνα αυτού του παιδιού, το οποίο μας δίνει το χέρι και κάθε μέρα μας μιλάει με πίστη για αυτό που έρχεται, εμείς είμαστε κοντά του και από την πρώτη στιγμή προσπαθούμε τώρα, να το εμείς, βοηθήσουμε. Τώρα, εμείς, όσοι μας ακούν, όσοι μας βλέπουν, τι μπορούν να κάνουν για τον Λεωνίδα και τι πρέπει να κάνουν. Μέσω τι χρειάζεται ο Λεωνίδας. Μέσω του ΨΑΠ και μέσω των ανθρώπων του ποδοσφαίρου, και του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού, υπάρχουν λογαριασμοί που μπορείτε να τους δείξετε, μέσω των οποίων μπορούν άνθρωποι να βοηθήσουν τον Λεωνίδα. Γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Με κάθε τρόπο προσπαθούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί το οποίο έχει την ελπίδα της ζωής και είναι για μας προσωπικό στοίχημα ως το τέλος να μείνουμε δίπλα του και να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Τι χρηματικό ποσό πρέπει να συγκεντρωθεί, γιατρέ? Είναι τεράστιο το ποσό. Εμείς μέχρι στιγμής έχουμε μαζέψει κάποιο ποσό. Έχουμε συνεχώς προτάσεις από ανθρώπους. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και οι άνθρωποι και οι αθλητές, οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες έχουν βοηθήσει με κάθε τρόπο. Ο ΨΑΠ μας βοηθάει κάθε μέρα. Διοργανώνει εκδηλώσεις. Έχει μιλήσει τώρα πρόσφατα και με τον ΟΠΑΠ. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε τον Λεωνίδα. Είναι ένα χρονοδιάγραμμα για την επέμβαση που πρέπει να γίνει. Αυτή τη στιγμή ο Λεωνίδας τελειώνει σε 10-15 μέρες τις τελευταίες χημειοθεραπείες, γιατί κάνει 7,5 μήνες αυτό το πράγμα. Και όταν θα είναι έτοιμος με τις εξετάσεις, οι οποίες θα δείχνουν ότι ο μυελός είναι καθαρός, θα μπορεί να πάει για τη μεταμόσχευση. Άρα ο χρόνος πιέζει. Ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ και είναι άμεση ανάγκη. Ο κόσμος που μας ακούει να καταλάβει ότι
Δεν βοηθάει ένα παιδί μόνο που είναι άγνωστο. Βοηθάει ίσως το γιο του, τον ξάδερφό του, τον συγγενή του, κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Γιατί μπορεί να, ανά πάσα στιγμή να σου χτυπήσει την πόρτα η αρρώστια. Ναι. Λέτε ότι είχε μια ενόχληση στο γόνατό του το παιδί. Μια κλασική... Ο Λεωνίδας πέρσι το πρόπερσι χτύπησε άσχημα, έκανε ρήξη χιαστού, χειρουργήθηκε επιτυχώς και όλα πήγανε καλά. Και την ώρα που ήταν έτοιμος να επανέλθει, έκανε αποθεραπεία 6-7 μήνες και ήταν έτοιμος να μπει στους αγώνες. Εκείνη τη στιγμή μας χτύπησε την πόρτα η δεύτερη ατυχία και η πιο σημαντική. Διαπιστώσατε ότι είχε πάρα πολλά λευκά. Έλειωσε κάποια ενόχληση και αδιαθεσία, μέσα σε έκανε εξετάσεις και μέσα σε ένα 24ωρο γνωρίζαμε τι έχει γίνει. Μάλιστα. Εδώ να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται προληπτικός έλεγχος από όλους μας και κυρίως να δίνουμε αίμα, γιατί είδα τις προάλλες ένα δημοσίευμα που λέει ότι οι Έλληνες χάνουν ουσιαστικά 5 χρόνια τουλάχιστον από τη ζωή τους. Τώρα, τι λέει ο ίδιος ο Λεωνίδας, κύριε Μαλιούφα, τι σας λέει, πού βρίσκεται, αν έχετε καθημερινή επικοινωνία μαζί του. Και... Εγώ έχω και δίπλα μου τώρα αυτή τη στιγμή τον πατέρα του, ο οποίος μας ακούει. Ο Λεωνίδας βρίσκεται στο Ρίο, συνεχώς κάνει χημειοθεραπείες και ετοιμάζεται ψυχολογικά και σωματικά για να έρθει η ώρα της μεταμόσχευσης που για μας θα είναι η επίτρωση. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί αθλητές, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ ο επαγγελματικός αθλητισμός και ο ΨΑΠ. Μας έχει βοηθήσει και ο Μόρας, ο οποίος είχε μια αντίστοιχη εμπειρία με τον αδερφό του. Βλέπετε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία έχει φωτογραφηθεί με τις μπλούζες Goal for Leo και καθημερινά γίνονται. Θα ξαναδούμε και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού για όποιον θέλει να βοηθήσει. Λεωνίδας μας βλέπει και ο πατέρας του, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Νομίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Έχετε Τσούκης Λάβης ο δικαιούχος, για να ξέρει ο κόσμος. Mm-hmm. Και αυτοί είναι οι λογαριασμοί της σειράς. Κύριε Μαλιούφα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Και ελπίζουμε να έρθουμε και στη Ζάκυνθο για να βιντεοσκοπήσουμε έναν αγώνα επανένταξης έτσι του Λεωνίδα μέσα στην ομάδα του. Και μετά και να έχουμε και τη χαρά μιας καλής μεταγραφής. Εύχομαι σε εσάς ό,τι καλύτερο. Να ξέρετε ότι ο αθλητής Λεωνίδας Κουτσούκης ήταν ένας αθλητής β' εθνικής στα 19 του χρόνια. Ένα παιδί που πέρασε από τον Ατρόμητο και από το Λεβαδιακό. Ένα παιδί με μεγάλα όνειρα. Και σας παρακαλώ και εσάς και όλο τον κόσμο να βοηθήσει, να δώσουμε την ελπίδα και το όνειρο σε αυτό το παιδί. Σας ευχαριστούμε πολύ.